Ο λόγος αδελφοποίησης των δύο πόλεων, της Τηλίδος και της Αμέλεια Ιταλίας, είναι διότι ιστορικά έχει αποδειχθεί ότι στον πόλεμο του 1897, ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897, μεταξύ των ανθρώπων των Φιλελλήνων που ήρθαν από την Ιταλία να πολεμήσουν στην Ελλάδα, ένας εξ αυτών ήταν και ο Αλαρίκο Σιλβέστρη, ο οποίος κατήγεται από την Αμέλεια της Ιταλίας. Κατά τη διάρκεια των μαχών και συγκεκριμένα στην τοποθεσία Ταράτσα της Λαμίας, κοντά στη Λαμία, λίγο βόρεια από τη Λαμία, μερικά χιλιόμετρα, τραυματίστηκε πάρα πολύ σοβαρά και εν συνεχεία τον μετέφεραν στην Αγία Μαρίνα, στην κοινότητα της Αγίας Μαρίνας. Εκεί με το σκεπτικό να μεταφερθεί με πλοίο στην Ιταλία. Δυστυχώς όμως σε μία-δύο ημέρες αυτό το παλικάρι δεν κατάφερε να ανταπεξέλθει στα τραύματά του και επεβίωσε στην Αγία Μαρίνα, όπου έγινε και η ταφή του. Με βάση αυτό το γεγονός, το ιστορικό γεγονός, οι δύο δήμοι το 2002 απεφάσισαν την αδελφοποίηση των δύο πόλεων. Και έκτοτε έχουν έρθει μερικές φορές και αντιπροσωποί από την Ιταλία, ακόμη και παιδάκια των σχολείων, έχουν επισκεφθεί την Αγία Μαρίνα και τον τάφο του Λαρίκου Σαλιβέστρη. Και αυτό, σε πάση περιπτώσει, ήταν ο λόγος της αδελφοποίησης των δύο πόλεων. Πιστεύω ότι ήταν σωστό, διότι το να ξεκινάει ένα παλικάρι ο οποίος δεν είχε καμία υποχρέωση από την πατρίδα του να έρθει να πολεμήσει μια ξένη χώρα για τα συμφέροντα και για τους κατοίκους αυτής της χώρας, νομίζω, αν μη τι άλλο, πρέπει να αποδώσουμε τον απαιτούμενο σεβασμό σε αυτό το παλικάρι.